Σε αυτό το μάθημα θα ασχοληθούμε με την αποστολή και λήψη μηνυμάτων, καθώ και με την παρακολούθηση θέματο. Όπω γνωρίζουμε, εάν ο υπολογιστή μα είναι συνδεδεμένο στο ίντερνετ, μπορούμε να στείλουμε ή να παραλάβουμε μηνύματα με την υπηρεσία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όπω έχουμε ήδη πει, έχοντα δημιουργήσει ένα μήνυμα και έχοντα εισάγει τι πληροφορίε στα απαραίτητα πεδία, μπορούμε να κάνουμε αποστολή πατώντα στο κουμπί τη αποστολή του μηνύματο για να κάνω ανάκτηση των μηνυμάτων που ενδεχομένω βρίσκονται στον διακομιστή αλληλογραφία και δεν έχουν ακόμα εμφανιστεί στο φάκελο εισερχόμενα, θα πάω στην καρτέλα Αποστολή ή λήψη του Outlook και θα κάνω κλικ στο κουμπί Αποστολή ή παραλαβή όλων των φακέλων. Παρατηρήστε ότι εμφανίζεται το παράθυρο Πρόοδο Αποστολή ή λήψη όπου γίνεται ο συγχρονισμό των φακέλων. Εάν βρεθούν νέα μηνύματα προς παραλαβή, τότε αυτά θα μεταφερθούν στο φάκελο εισερχόμενα, ενώ εάν αποσταλούν μηνύματα, τότε από το φάκελο εξερχόμενα θα μεταφερθούν στο φάκελο απεσταλμένα. Θα πάμε τώρα στο φάκελο εισερχόμενα. Γενικά, κάθε μήνυμα που εμφανίζεται στο φάκελο εισερχόμενα αποτελείται από το όνομα ή το email του αποστολέα, το θέμα του και την ημερομηνία και ώρα παραλαβής του μηνύματος. Μπορώ, εάν θέλω, να κάνω σήμανση του μηνύματο ω αναγνωσμένου ή μη αναγνωσμένου, κάνοντα δεξί κλικ επάνω του και επιλέγοντα σήμανση ω αναγνωσμένου. Εναλλακτικά, μπορώ να κάνω κλικ επάνω του και να επιλέξω από την καρτέλα κεντρική και την ομάδα ετικέτε το κουμπί αναγνωσμένα ή μη αναγνωσμένο. Όπω έχουμε ήδη αναφέρει, τα σύμβολα υψηλή και χαμηλή σπουδαιότητα εμφανίζονται στην κεφαλίδα του εισερχόμενου μηνύματο Πληροφορώντα έτσι το χρήστη για τη σπουδαιότητά του. Ομοίω, εάν υπάρχει το σύμβολο τη σημαία, έχουμε ουσιαστικά προσθέσει μια οπτική υπενθύμηση που μα βοηθάει να θυμόμαστε ότι πρέπει να δούμε το στοιχείο αυτό τη συγκεκριμένη μέρα. Για να βρω τι προεπλεγμένε σημαίε του Outlook, μεταφέρομαι στην καρτέλα Κεντρική και στην περιοχή Ετικέτε. Κάνω κλικ στο κουμπί Παρακολούθηση Θέματο και βλέπω τι κατηγορίε Σήμερα, Αύριο, την περασμένη εβδομάδα, την επόμενη εβδομάδα και προσαρμογή, στην περίπτωση που θέλω να δημιουργήσω μία νέα σημαία. Πατώντας κλικ θα προσθέσω τη σημαία σήμερα. Για να την αφαιρέσω θα κάνω δεξί κλικ στο μήνυμα και στη συνέχεια θα αφήσω το βέλος του φωτικού επάνω στην παρακλούθηση θέματος και θα επιλέξω απαλυφή σημαία. Τέλος, εάν θέλω να προσθέσω ή να αφαιρέσω σημαία ταυτόχρονα σε περισσότερα από ένα μηνύματα, θα κρατήσω πατημένο το πλήκτρο control, θα επιλέξω τα μηνύματα που θέλω να αφαιρέσω τη σημαία, και στη συνέχεια, με τον τρόπο που μόλις περιγράψαμε, θα εισάγουμε ή θα διαγράψουμε τη σημαία που θέλουμε.